Από την εξαμηνή έρευνα καταναλωτικού κλίματος λιανεμπορίου που εκπώνησε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Ελτρούν του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκύπτει ότι οι δαπάνες για λογαριασμούς, ενίκεια και φόρους αντιπροσωπεύουν πλέον το 70% του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος. Αυτό σημαίνει πως οι Έλληνες ζουν σε καθεστώς δουλοπαρικίας και πως αν χάσουν τη δουλειά τους ή μειωθούν οι απολαβές τους, κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο. Επί της ουσίας μιλάμε για τις ανελαστικές δαπάνες αυτές που δεν μπορούν να κοπούν. Συγκεκριμένα το ποσό των μηνιαίων λογαριασμών αντιστοιχεί σε 33% έναντι 30% τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Αντίθετα, παρά την αύξηση από 26% σε 29% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2021, οι δαπάνες για αγορές προϊόντων παραμένουν σε συνήθεια επίπεδα. Σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών καταγράφεται μια σταθερότητα. Όμως οι δαπάνες για λογαριασμούς, ενοικία και φόρους αντιπροσωπεύουν πλέον το 70% του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος. Να σημειωθεί πως η έρευνα καταγράφει τη σημαντική αλλαγή που επήλθε στο καταναλωτικό κοινό τον τελευταίο χρόνο, η οποία αφορά κυρίως την επίδραση των πληθωριστικών πιέσεων σε ενέργεια, προϊόντα και υπηρεσίες στον καταναλωτικό κλίμα και στην αγορά της λιανικής στην Ελλάδα. Πρακτικά αυτό που καταγράφεται είναι χαμηλές προσδοκίες αλλά και επιβάρυνση των οικονομικών των καταναλωτών με ελαφρώς καλύτερη πορεία όσον αφορά τις προσδοκίες των καταναλωτών, οι οποίες βέβαια παραμένουν αρνητικές. Σύμφωνα με την 7η μελέτη καταγραφής των καταναλωτικών τάσεων στο λιανεμπόριο που ολοκλήρωσε ο ΣΕΛΠΕ, οι καταναλωτές θεωρούν ότι δεν είναι ικανοποιητική περίοδος για να κάνουν αγορές τόσο ίδιοι όσο και γενικά. Μάλιστα την κατατάσσουν ως τη χειρότερη περίοδο για σημαντικές αγορές για το σπίτι τους τα τελευταία 3 χρόνια.